ψέμα είχα άλλα μη. Κιλονολόζε που αμπένα μη. Ζουνάνι σιλάνα Τζερουσαλέμα είχα άλλα μη. Κιλονολόζε που αμπένα μη. Ζουνάνι σιλάνα Δαούιαμε αλικόλανα. Μπουζό αμή αουκόλανα. Κιλονολόζε Δαούιαμε αλικόλανα. Μπουζό αμή αουκόλανα. Κιλονολόζε. Γιατί και αυτό μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα εδώ στην Ελλάδα. Και, μην, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Μη σε ακούσω ξανά να λες ότι εμείς δεν κάνουμε ωραία το Τζερουσαλέμ. Σωστό. Λοιπόν, λέγε τώρα. Εγώ θα πω. Λέγε, έτσι. Λέγε. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο που μας στείλανε από την Ημαθία. Είναι εμπνεύστρια η αυτοδίδακτη καλλιτέχνηση Ελένη, η Ειρήνη Κωστελίδου. Μάλιστα. Τα κορίτσια που χορεύουν είναι δύο αδερφές, όπως τα καταλάβατε, είναι ίδιες. Η Έλενα και η Φένια Τσικιτίκου. Μάλιστα. Έτσι, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Ημαθίας. Το γύρισμα έγινε στις ανθισμένες ροδακινιές της Ημαθίας και όχι μόνο. Είναι καταπληκτικό. Είναι το Τζερουσαλέμ Μπατσάνε, παιδιά. Φέτος στην Ελλάδα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Το κάνανε δώρο στην εκπομπή και στους φίλους της εκπομπής για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας έτσι όμορφα και ωραία. Έτσι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Και οι κοπέλες και οι αγρότες μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε να δεις τώρα πώς μπορεί να ξεκινήσει η μέρα σου με χαμόγελο, ε. Μέσα σε όλη αυτή την μιζέρια και την κατήφια και την καταπίεση που ζούμε και τη δυσκολία. Κοίταξε να δεις είναι πώς, πολύ ωραία δουλειά. Πώς πολύ ωραία φωτεινά δουλειά. Πρόσωπα διαχειρίζονται την καθημερινότητα. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία χορογραφία. Μπράβο και στα κορίτσια, μπράβο και στο μήνυμα που στέλνει η Άουσα. Μπράβο και στην Παθία και στις Ροδακινιές. Για τα κορίτσια λαβερά και το τοπίο καταπληκτικό. Μπορεί και να είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τέλεια, τέλεια. Οι κυρίες του συνεταιρισμού, εδώ κοίταξε, τα χαμογελαστά πρόσωπα. Μπράβο, πολύ όμορφο. Παράδεισος, έτσι. Ωραία, βλέπεις. Ελλάδα είναι αυτό. Αυτό που βλέπουμε, παιδιά, είναι Ελλάδα. Εδώ. Αυτό που βλέπουμε, αυτή η εικόνα, η καταπληκτική, φέρτε μια μπροστά. Είναι Ελλάδα. Ελλάδα είναι αυτό. Και να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είμαστε ένας πανέμορφος τόπος. Και πανέμορφους ανθρώπους. Λοιπόν. Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα. Ορίστε. Εδώ, ρε παιδί μου, έχω μπερδευτεί η αλήθεια σου. Παρακαλώ, με τι απ' όλα. Γιατί με 4.300 κρούσματα, ο κ. Τζανέκης είπε ότι σήμερα, αύριο, θα σπάσουμε το φράγμα των 5.000. Ναι. Με πόσους διασωληνωμένους.